Λοιπόν, νομίζω ότι τα τρία κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς Γουρονίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά. Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά. Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Αχ, είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα τα γενέθλια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα. Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. Ένα, δύο, τρία. Άνοιξε τα μάτια σου. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα. Τι υπέροχη έκπληξη. Φύζα τα κεράκια τώρα και κάνε μια ευχή. Μαμά, μαμά, άνοιξε το δώρο σου. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Άνοιξε το να δεις. Α, τι όμορφο φόρεμα. Τζορτζ, το ακρόντεον είναι σχεδόν τόσο δύσκολο όσο και το τύμπανό μου. Εντάξει, Τζορτζ. Ίσως ο Τζορτζ είναι πολύ μικρούλης για να παίζει ακορντεόν. Μπαμπά, τι άλλα όργανα υπάρχουν μέσα στο κουτί? Μόνο αυτό το κόρνο. Να δοκιμάσω. Πρέπει να φυσήξεις πολύ δυνατά. Αυτός ο ήχος δεν είναι σωστός. Είναι αδύνατον. Νομίζω ότι κάποτε έπαιζα κι εγώ κόρνο. Αυτός ο ήχος δεν είναι καθόλου σωστός. Μπορεί να χρειάζεται κάποιος ψηλός και δυνατός σαν εμένα. Ούτε αυτός ο ήχος είναι σωστός. Έχει δίκιο η Πέπα. Είναι αδύνατο να παίξεις. Δεν πειράζει, μπαμπά Γουρουνάκη. Μια χαρά είναι και το ακορντεόν. Παίζεις θαυμάσια. Ναι, παίζω αρκετά καλά. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Κι εγώ θα παίζω βιολί. Κι εγώ θα παίζω το τύμπανό μου. Η μαμά Γουρουνίτσα παίζει βιολί. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης παίζει ακορντεόν. Η Πέπα παίζει τύμπανο. Ο Τζορτζ όμως τι όργανο θα παίζει? Ο Τζορτζ φυσάει το κόρνο. Η μαμά δεν μπορούσε να παίξει κόρνο, αλλά ούτε ο μπαμπάς μπορούσε. Ακόμα κι εγώ δεν μπορούσα. Να όμως που ο Τζορτζ μπορεί. Τζορτζ, είδατε τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη? Δεν τα βρίσκει πουθενά. Όχι, μαμά. Η Πέπα και ο Τζορτζ δεν ξέρουν πού είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Πόπο, ο μπαμπάς δεν βλέπει τίποτα χωρίς τα γυαλιά του και αυτό τον κάνει πολύ κακόκεφο. Χωρίς τα γυαλιά του, ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα του. Είναι γελίο. Δεν βλέπω τίποτα. Κάπου θα τα βάλατε τα γυαλιά μου. Θυμάσαι που τα βάζει συνήθως, μπαμπά Γουρουνάκη? Όταν δεν τα φοράω, τα βάζω πάντοτε στην τσέπη μου. Αλλά δεν είναι εκεί τώρα. Μπαμπά, θες να σε βοηθήσουμε να βρεις τα γυαλιά σου? Καλή ιδέα, Πέπα. Αν τα βρεις, ο μπαμπάς θα πάψει να είναι τόσο κακόκεφος. Δεν είμαι κακόκεφος.
Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν για τα γυαλιά του παπά Γουρουνάκη. Η Πέπα ψάχνει κάτω από την εφημερίδα. Αλλά τα γυαλιά του παπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Ο Τζόρτζ κοιτάζει επάνω στη τηλεόραση. Αλλά τα γυαλιά του παπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Πάμε επάνω στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του παπά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά τους. Τζόρτζ, πρόσεξε μη ρίξεις τίποτα κάτω. Α! Δεν είναι αστείο. Η Πέπα ψάχνει κάτω από τα μαξιλάρια. Αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Ο Τζόρτζ ψάχνει μέσα στις παντόφλες του μπαμπά. Αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά. Έλα, Πέπα. Γεια σου, παππού. Γεια σου, φραουλιά. Ο παππούς Γουρουνάκης φροντίζει τη φραουλιά της Πέπα. Μετά από πολλές μέρες, ο παππούς Γουρουνάκης βλέπει να έχει φυτρώσει ένα μικρό φυτό. Μέρα με τη μέρα το φυτό μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Και μια μέρα, ο παππούς Γουρουνάκης βρίσκει κάτι πολύ ξεχωριστό. Φράουλες! Παππού, γυρίσαμε! Η Πέπα και ο Τζόρτζ ήρθαν πάλι να παίξουν. Παππού, παππού, μεγάλωσε το φυτό μου! Ναι! Κοίτα! Φράουλες! Ευχαριστώ, παππού. Παππού, γίνεται να φυτέψουμε κάτι άλλο? Ναι, τώρα είναι η σειρά του Τζόρτζ να διαλέξει. Ναι, διάλεξε εσύ, Τζόρτζ. Διάλεξε ένα καρότο. Παππού, νομίζω ο Τζόρτζ θέλει να φυτέψει ένα καρότο. Τζόρτζ, θα σου άρεσε να φυτέψεις ένα καρότο? Όχι. Τι θα σου άρεσε να φυτέψεις? Ο Τζόρτζ σκέφτηκε τι θέλει να φυτέψει. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ θέλει να φυτέψει ένα δεινοσαυρόδεντρο. Χαζούλη, Τζόρτζ. Οι δεινόσαυροι δεν φυτρώνουν σε δέντρα. Δεινόσαυρος. Πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω. Τρίψε το κεφάλι σου και τρίψε τα κοιλιά σου. Ωραία, τώρα σου πέρασε ο ολόξυγκας. Η θεραπεία της Πέπα δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Τζόρτζ, δεν το έκανε σωστά. Ξέρω έναν άλλον τρόπο για να σου περάσει ο ολόξυγκας. Πρώτα, πήδα πάνω κάτω 3 φορές το ένα πόδι. Τώρα, κούνα τα χέρια σου πάνω κάτω και βγάλε έξω τη γλώσσα σου. Και τώρα, κλείσε τα μάτια σου και κάνε πολύ γρήγορα 3 στροφές. Ούτε η νέα θεραπεία της Πέπα έχει αποτέλεσμα. Ο ολόξυγκας του Τζόρτζ συνεχίζεται. Το βρήκα! Το άρρωστο γουρουνάκι για να γιατρευτεί πρέπει να πάθει σοκ. Τζόρτζ, πρέπει να σε τρομάξω. Αλλά να θυμάσαι ότι το κάνουμε σαν παιχνίδι για να σταματήσει ο ολόξυγκας. Να θυμάσαι, θα σε τρομάξω στα ψέματα. Πέπα, δεν πρέπει να κάνεις τέτοια αστεία στο Τζόρτζ. Είναι πολύ μικρός. Συγγνώμη, μαμά. Προσπαθούσα να του κόψω το ολόξυγκα. Ο ολόξυγκας του Τζόρτζ σταμάτησε. Παππού, γιατί αρέσουν τα λουλούδια στις πεταλούδες?
παίρνουν την τροφή τους από τα λουλούδια. Πώς? Έχουν πολύ μακριές γλώσσες. Πιο μακριές από τη δική μου? Ω, ναι. Η γλώσσα της πεταλούδας είναι ακόμη πιο μακριά από τη δική σου. Τη χρησιμοποιεί για να πίνει από το λουλούδι. Wow. Πέπα, η πεταλούδα σε πέρασε για λουλούδι. Δεν είμαι λουλούδι. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Είναι τόσο όμορφη. Θέλω να γίνω πεταλούδα. Η Πέπα παριστάνει την πεταλούδα. Είμαι μια πεταλουδίτσα. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Τζόρτζ, εγώ κάνω την πεταλούδα. Εσύ πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Το βρήκα! Εσύ μπορείς να κάνεις το σκουλίκι. Κοίτα, κοίτα! Είμαι μια πεταλούδα. Πόπο, ο Τζόρτζ δεν θέλει να κάνει το σκουλίκι, θέλει να κάνει την πεταλούδα. Τζόρτζ, όταν ήμουν μικρό γουρουνάκι, μ' άρεσε να παίζω και να κάνω το σκουλίκι. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις το σκουλίκι. Θα σου δείξω πώς. Πρώτα, πρέπει να ξαπλώσεις μπρούμητα στη γη. Μετά, στριφογυρίζεις. Είμαι ένα αστείο σκουλίκι. Πέπα, πάλι πειράζεις τον Τζόρτζ. Όχι ακριβώς, μαμά. Του έδειχνα να πιάνει την μπάλα. Αλήθεια. Ξέρω ένα παιχνίδι για να μάθει ο Τζόρτζ να πιάνει την μπάλα. Είναι αστείο. Λέγεται κορόιδο. Πέπα, πάρε την μπάλα και στάσου από εδώ. Και εσύ, Τζόρτζ, στάσου από εκεί. Ωραία. Πρέπει να πετάξετε την μπάλα ο ένας τον άλλον και εγώ θα προσπαθήσω να την πιάσω. Δηλαδή, εγώ θα είμαι το κορόιδο. Η μαμά θα είναι το κορόιδο. Πιάσε, Τζόρτζ. Ωχ, μου ξέφυγε. Ο Τζόρτζ έπιασε την μπάλα. Ζήτω! Μπράβο, Τζόρτζ. Τώρα πέτα την μπάλα στην Πέπα. Οπ, ξανακάντω. Ω, ξανακάντω. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα πάνω από τη μαμά γουρουνίτσα. Έλα, Τζόρτζ, πέτα μου την μπάλα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Κι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Η Πέπα θέλει να μιμηθεί τον Τζόρτζ, αλλά παρά είναι μεγάλη και κόλλησε. Έχω την μπάλα. Πέπα, είναι η σειρά σου να κάνεις το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε. Ζήτω! Ζήτω! Την έπιασα! Τζόρτζ, εσύ θα είσαι το κορόιδο! Τζόρτζ, πιάσε! Πιάσε την μπάλα, Τζόρτζ! Πιάσε, Τζόρτζ! Τζόρτζ, πιάσε! Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να μαντέψει τι έχει μέσα το μυστικό κουτί της Πέπα. Ο μπαμπάς γουρουνάκης ξεσκονίζει ένα κάδρο. Μπαμπά, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου. Το έφτιαξε η μαμά για μένα. Ω, πολύ ωραίο, Πέπα. Τι έχει μέσα? Είναι μυστικό. Ο Τζόρτζ προσπάθησε να μαντέψει, αλλά δεν μπόρεσε να το βρει. Να προσπαθήσω κι εγώ. Ναι! Μήπως έβαλες μέσα τα γυαλιά μου? Όχι. Τα γυαλιά σου είναι στο κεφάλι σου. Ναι, πράγματι. Χαζούλη, μπαμπά, πρέπει να προσπαθήσεις πιο πολύ. Εντάξει. Μήπως έχεις βάλει μέσα τα παπούτσια της μαμάς? Όχι, έχασες όλες τις ευκαιρίες να μαντέψεις σωστά. Στην Πέπα αρέσουν τα μυστικά. Μαμά, κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα το κουτί μου. Ω, τι έχει εκεί ο Τζόρτζ? Έφτιαξε ένα κουτίκι για τον Τζόρτζ και το γέμισε με πολλά μυστικά. Και μόνο ο Τζόρτζ ξέρει τι έχει μέσα. Oh. Η Πέπα θα ήθελε να ξέρει τι έχει μέσα το κουτί του Τζόρτζ.
Το δεινόσαυρο φυσικά το παιχνίδι του Τζόρτζ. Όχι. Ο δεινόσαυρος του Τζόρτζ δεν είναι μέσα στο κουτί. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα το βρω ποτέ. Τώρα τα μυστικά δεν αρέσουν στην Πέπα όσο τις άρεσαν πριν. Αν δείξεις τον Τζόρτζ ένα πράγμα από το κουτί σου, μπορεί να σου δείξει ένα πράγμα από το δικό του. Εντάξει. Μα πρέπει να το κάνουμε και οι δυο ταυτόχρονα. Πολύ καλή ιδέα. Με το τρία θα δείξετε το ένα στον άλλον τι έχουν μέσα τα κουτιά. Έτοιμοι? Ναι. Ένα, δύο, τρία! Ο Τζόρτζ έχει ένα τύμπανο και η Πέπα έχει μία τρομπέτα. Υπέροχα! Ναι, πολύ ωραία ακούγεται. Προσέξτε, ένας μεγάλος νερόλακος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να πηδούν μέσα σε νερόλακους. Μπορούμε να πηδήσουμε στο νερόλακο. Έλα. Όχι, δεν θέλω να γεμίσετε λάσπες. Κάντε πίσω, παιδιά. Σε παρακαλώ, πρόσεχε, μπαμπά Γουρουνάκι. Ξέρω εγώ τι κάνω. Σε παρακαλώ, πρόσεχε. Λίγο ακόμα, μπαμπά. Μπαμπά Γουρουνάκι, παρά είσαι βαρύς για αυτό το κλαδί. Ανοησίες. Ξέρω πολύ καλά πόσο βαρύς είμαι. Ορίστε. Ζήτω! Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έσωσε το χαρταετό. Πόπο, γέμισαν όλοι τους λάσπες. Σιγά, λάσπη είναι. Ευτυχώς ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν χτύπησε και ξέμπλεξε το χαρταετό από το δέντρο. Ζήτω! Μαμά, τώρα που γεμίσαμε λάσπες να πηδήσουμε μέσα στο νερόλακο. Εντάξει, λοιπόν. Δεν πρόκειται να λερωθείτε περισσότερο. Και νομίζω ότι ο μπαμπάς θα ασχοληθεί με το πλύσιμο. Στην Πέπα και στον Τζόρτζ αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Στη μαμά και στον μπαμπά αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Σε όλους αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Τα χοροπηδητά μέσα στους νερόλακους είναι εξίσου διασκεδαστικά με το πέταγμα του χαρταετού. Μαμά, να παίξουμε στον υπολογιστή σου χαρούμενη Κυριακότα. Θα παίξουμε στον υπολογιστή αργότερα. Τώρα πρέπει να δουλέψω. Μαμά, να σε βοηθήσουμε στη δουλειά σου. Όχι, Πέπα. Δεν πρέπει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Τζόρτζ, ούτε και εσύ κάνει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Ναι, Τζόρτζ. Ποτέ μην κάνεις αυτό. Πέπα, σταμάτα! Συγγνώμη, μαμά. Απλώς έδειχνα στον Τζόρτζ τι να μην κάνει. Πόπο, ο υπολογιστής κανονικά δεν το κάνει αυτό. Μπαμπά Γουρουνάκι! Μπαμπά Γουρουνάκι! Τι είναι, μαμά Γουρουνίτσα? Μπαμπά Γουρουνάκι, μπορείς να φτιάξεις τον υπολογιστή? Θα τελειώσω το φαγητό όσο εσύ φτιάχνεις τον υπολογιστή. Εντάξει, μαμά Γουρουνίτσα, αλλά δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ, μπαμπά Γουρουνάκι. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα φτιάξει τον υπολογιστή. Μήπως να το κλείσω και να το ξανανοίξω. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφτιαξε τον υπολογιστή. Ζήτω, μπαμπάς! Ναι, είμαι ειδικός εγώ σε αυτά τα πράγματα. Μπαμπά, μπορούμε να παίξουμε στον υπολογιστή χαρούμενη Κυριακότα? Καλύτερα να ρωτήσετε τη μαμά σας. Η μαμά είπε ότι θα παίζαμε αργότερα. Εντάξει τότε, παιδιά. Αλλά δεν ξέρω πού είναι το CD. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός, ο Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ. Με
Ναι. Μακάρι να είχα ένα μικρό αδερφό σαν τον Τζόρτζ. Αλήθεια? Γεια σου, είμαι ο Ντάνι Σκυλάκης. Δεινόσαυρος είναι αυτός? Είναι ψεύτικος δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Υπέροχα. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Με τρόμαξες, καλέ. Είναι υπέροχος. Ο Τζόρτζ είναι αδελφός μου. Είναι υπέροχος. Η Πέπα είναι υπερήφανη για το μικρό της αδελφό τον Τζόρτζ. Να δείξουμε στον Τζόρτζ πώς κάνουμε ζωγραφιές. Ο Τζόρτζ δεν είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Ίσως μπορείς να τον βοηθήσεις εσύ. Ναι, είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική. Θα του δείξω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Τζόρτζ, σήμερα θα σου μάθω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Πρώτα, κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. Όχι, Τζόρτζ, έβαλες λάθος χρώμα. Τώρα πρέπει να ζωγραφίσεις τα πέταλά του. Τζόρτζ, είναι λάθος σχήμα. Τώρα κάνουμε το κοτσάνι και τα φύλλα. Τέλειο. Τζόρτζ, τα έκανες όλα λάθος. Της Πέπα της αρέσει να προσέχει το μικρό αδερφό της, τον Τζόρτζ. Τζόρτζ, πάμε να βρούμε κι άλλους νερόλακους. Η Πέπα και ο Τζόρτζ διασκεδάζουν πολύ. Η Πέπα βρήκε ένα μικρό λάκκο. Ο Τζόρτζ βρήκε ένα μεγάλο λάκκο. Κοίτα, Τζόρτζ, να ένας πολύ μεγάλος νερόλακκος. Ο Τζόρτζ θέλει να πηδήσει στο μεγάλο λάκκο πρώτος. Στάσου, Τζόρτζ. Πρέπει να δω αν είναι ασφαλής ο λάκκος. Ωραία. Είναι ασφαλής ο λάκκος. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Λάσπη είναι καλέ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να πηδούν μέσα σε νερόλακκους. Έλα, Τζόρτζ, πάμε να το πούμε στον μπαμπά. Δεν είμαστε καλά. Μπαμπά, μπαμπά, έλα, μάντεψε τι κάναμε. Για να σκεφτώ. Μήπως βλέπατε τηλεόραση? Όχι, όχι, μπαμπά. Μήπως κάνατε μπανάκι? Εντάξει. Έτοιμοι, σταθερά, φύγε! Μη μ' αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Τα πας πολύ καλά, Πέπα. Περίμενε, μπαμπά. Κάνε πετάλι! Η Πέπα κάνει ποδήλατο μόνη της, χωρίς βοηθητικές. Μπαμπά, με άφησες! Κάνεις ποδήλατο μόνη σου εδώ και πολλή ώρα! Α, ναι! Είσαι πολύ καλή ποδηλάτης! Α, ναι! Αχ, τα κατάφερα! Κοιτάξτε με, κοιτάξτε με! Μπορώ και κάνω ποδήλατο μόνη μου! Τάνι, Σούζη, Ρεβέκα, κοιτάξτε! Δεν χρειάζομαι πια τις βοηθητικές μου. Κοιτάξτε με! Ζήτω! Τρέχουμε στην καλοκύθα του μπαμπά! Πέπα, πρόσεχε! Η καλοκύθα μου! Θα τους κερδίσω! Η Πέπα δεν προσέχει που πηγαίνει.
πρωί, Πέπα έλειωσε την κολοκύθα του μπαμπά Γουρουνάκη. Συγγνώμη που έλειωσα την κολοκύθα σου, μπαμπά. Δεν με νοιάζει για την κολοκύθα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εσύ είσαι καλά. Στο μέλλον πρέπει να προσέχεις που πηγαίνεις. Σου το υπόσχομαι, μπαμπά. Ωραία. Τέλος πάντων, τώρα που έσπασε η κολοκύθα, μπορώ να την κάνω κολοκυθόπιτα. Λατρεύω την κολοκυθόπιτα. Και αφού η κολοκύθα του μπαμπά είναι τόσο μεγάλη, η κολοκυθόπιτα που θα φτιάξουμε θα φτάσει για όλους. Κέρδισα, μπαμπά! Μπράβο σου, Πέπα! Τζόρτζ! Τζόρτζ, τι έπαθες? Ο δεινόσαυρος. Τζόρτζ, έχασες τον κύριο δεινόσαυρο. Ο Τζόρτζ έχασε τον κύριο δεινόσαυρο. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Θα βρούμε τον κύριο δεινόσαυρο. Εδώ χρειάζεται ένας detective. Μπαμπά, τι είναι detective? Ο detective είναι ένα πολύ σημαντικό άτομο που ξέρει να βρίσκει πράγματα. Εγώ ξέρω να βρίσκω πράγματα. Ωραία. Η Πέπα είναι ο detective μας. Τζόρτζ, είμαι detective. Θα σε βοηθήσω να βρεις τον κύριο δεινόσαυρο. Ίσως η detective πρέπει να κάνει στον Τζόρτζ κάποιες απλές ερωτήσεις. Τζόρτζ, πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος? Ο Τζόρτζ δεν ξέρει που είναι ο κύριος δεινόσαυρος. Η detective μπορεί να μαντέψει που βρίσκεται ο κύριος δεινόσαυρος. Ξέρω που είναι. Ο Τζόρτζ παίρνει μαζί του τον κύριο δεινόσαυρο όταν κάνει μπάνιο. Ο κύριος δεινόσαυρος θα είναι μέσα στην μπανιέρα. Ο κύριος δεινόσαυρος δεν είναι στην μπανιέρα. Oh. Ξέρω που είναι ο κύριος δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ παίρνει πάντα μαζί του στο κρεβάτι του τον κύριο δεινόσαυρο. Εδώ πρέπει να είναι λοιπόν. Ο κύριος δεινόσαυρος δεν είναι στο κρεβάτι του Τζόρτζ. Oh. Μήπως να κοιτάζαμε στον κήπο? Ναι, στον κήπο. Και εγώ το ίδιο πήγα να πω. Πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος? Αυτό είναι το τέλειο σημείο για το πικνίκ μας. Ζήτω! Είναι υπέροχα να είσαι στην εξοχή. Εγώ λέω να τρέξουμε λιγάκι να γυμναστούμε. Εγώ θέλω να φάω και μετά να πάρω έναν υπνάκο. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν θέλω να τρέξω. Ίσως ο μπαμπάς να πρέπει να τρέξει λιγάκι. Έχει αρκετά μεγάλη κοιλιά. Δεν είναι μεγάλη η κοιλιά μου. Αλλά μετά εγώ θα γυμναστώ ακόμα και χωρίς εσάς, ξέρετε. Ας πάμε. Καλή ιδέα, μαμά Γουρουνίτσα. Αλήθεια, πεινάω πολύ. Μούρια! Έχω μια νύστα. Νόμιζα ότι ήθελες να τρέξεις, μπαμπά Γουρουνάκη. Αργότερα. Κοιτάξτε, μια λιμνούλα με πάπιες. Μαμά, να πάμε να ταΐσουμε τις πάπιες. Ναι, μπορείτε να τους δώσετε το υπόλοιπο ψωμί. Στην Πέπα και στον Τζόρτζ αρέσει να ταΐζουν τις πάπιες ψωμί. Μαμά, νομίζω ότι θέλουν να φάνε κι άλλο. Δεν έχει μείνει άλλο ψωμί. Είμαι σίγουρη ότι χόρτασαν. Συγγνώμη, κυρία Πάπια, δεν έχουμε άλλο ψωμί. Οι πάπιες θέλουν κι άλλο φαγητό. Ήθελε και να γυμναστεί ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Τι? Άντε πάλι εσείς. Δεν σας το είπε η Πέπα. Δεν έχουμε άλλο ψωμί.